Η τεχνολογία είναι απαγορευμένη όταν δεν της επιτρέπεται να υπάρχει. Είναι πολύ εύκολο να απαγορεύσει κάποιος την ύπαρξη της τεχνολογίας για την αρχαιότητα, επειδή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την αρνηθεί. Το να εφαρμόζεις την απαγόρευση σημαίνει απλά πως γίνεσαι κουφός, μουγκός και τυφλός και οι περισσότεροι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να γίνουν και τα τρία όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο Robert Temple ανακάλυψε μια χιονοστιβάδα ενδείξεων που αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας καταπληκτικής αρχαίας τεχνολογίας, η οποία είναι και καλυμμένη και πραγματικά απαγορευμένη, επειδή καταδεικνύει ότι οι πρόγονοί μας δεν ήταν ελάχιστα προηγμένοι τεχνολογικά και αν όλοι μας το αναγνωρίσουμε, κινδυνεύει με έναν τρόπο η αυταπάτη της τεχνολογικής προόδου του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για την τεχνολογία της οπτικής επιστήμης. Βρέθηκαν σε μουσεία σε όλο τον κόσμο περισσότερα από 450 αρχαία ευρήματα που αφορούν στην τεχνολογία αυτή. Τα περισσότερα είναι φακοί και επιπροσθέτως μεγενθυντικά μέσα. Αυτοί οι αρχαίοι φακοί μεγενθύνουν περίπου 1,5 έως 2 φορές. Ο Heinrich Schliemann, όταν το 19ο αιώνα ανακάλυψε την τρία, ή μάλλον τις 9 τρίες τη μία χτισμένη πάνω στην άλλη, βρήκε 48 κρυστάλλους. Τότε αυτά τα ευρήματα απετέλεσαν την μεγαλύτερη συλλογή αρχαίων φακών που είχαν βρεθεί ποτέ. Αυτά δυστυχώς χάθηκαν για πολλές δεκαετίες επειδή ήταν μαζί με τον ονομαζόμενο θησαυρό του Πριάμου, ο οποίος εξαφανίστηκε από το Μουσείο του Βερολίνου στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ρώσοι παραδέχτηκαν πως ο κόκκινος στρατός είχε κλέψει το θησαυρό και ότι βρίσκεται σήμερα στη Ρωσία. Οι 48 φακοί βρίσκονται μαζί με τα υπόλοιπα, μηνιακά θα τα χαρακτηρίσω ευρήματα, χρονολογημένα στα 2200 έως 2400 προ-κοινής χρονολόγησης, άρα καμία σχέση δεν είχαν με τις Μυκήνες ως πρωτεύουσα των αρχαιών. Τεράστιος αριθμός κρυστάλλινων φακών όμως βρέθηκε στην Κρήτη, κυρίως στην Κνωσό. Πολλοί ακόμα στην Έφεσο και το παράξενο στην υπόθεση αυτή για τους συγκεκριμένους φακούς είναι ότι διορθώνουν τη μοιοπία και κάποιοι συρρυκνώνουν τα είδωλα ως 75%. Περισσότεροι φακοί από αυτούς είναι τύπου convex, δηλαδή κυρτή, και χρησιμοποιούνται για μεγένθυνση. Στην Καρχιδόνα υπάρχουν 14 γυάλινοι φακοί και 2 κρυστάλλινοι σε ένα συρτάρι σε κάποιο μουσείο και είναι προφανές ότι δεν έχουν εκτεθεί σε δημόσια θέα ποτέ. Η Αίγυπτος επίσης έχει να υποδείξει δείγματα τέτοιων ευρημάτων. Ένα ζευγάρι γυάλινων φακών βρέθηκε στο περιτύλιγμα μιας μούμιας και λογικά χρησιμοποιούνταν ως γυαλιά με εξαίρεση το σκελετό με το συγκεκριμένο σχήμα που κρατιέται περιφερειακά από τα αυτιά που υποτίθεται ότι εφευρέθη σε πρόσφατους χρόνους. Αυτά χρησιμοποιούνταν με άλλου είδους σκελετό για τον οποίο δεν υπάρχουν ευρήματα από όσο γνωρίζω. Η
Οι αρχαιότερες αποδεκτές ενδείξεις που αφορούν στην τεχνολογία των κρυστάλλων είναι από το 3300 π.Κ. κοινής χρονολόγησης περίπου. Βρέθηκε στην Άβυδο, στην Αίγυπτο, ένα εγχειρίδιο, δηλαδή μαχαίρι, του οποίου το χερούλι είχε χαραγμένα μικροσκοπικά σχήματα, τα οποία έγιναν με τη χρήση κρυστάλλων και δεν είναι ορατά παρά μόνο με μεγενθητικό φακό. Το μαχαίρι ανήκε σε βασιλέα της προδυναστικής περίοδου. Οι αρχαιότεροι φακοί που έχουν βρεθεί ως σήμερα είναι στην 4η και 5η δυναστεία της Φαραωνικής Αιγύπτου και χρονολογούνται περί το 2.500 π.Κ. χρονολόγησης. Αυτοί οι κρυστάλλινοι φακοί, τύπου convex, δηλαδή κυρτή, έχουν τέλεια λίανση και χρησιμοποιούνται ως μάτια σε αγάλματα εκείνης της περίοδου. Ένα τέτοιο άγαλμα βρίσκεται στο Λούβρο σήμερα, αλλά τα υπόλοιπα βρίσκονται στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου. Υπάρχουν πολλά αρχαία κλασικά κείμενα, τα οποία συγκεκριμένα περιγράφουν την μεγένθυνση, καθώς και εργασίες με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας από ειδικούς τεχνίτες ανά εποχή. Για παράδειγμα, ο Ρωμαίος συγγραφέας Σενέκας μιλάει για τη μεγένθυνση. Επίσης ο Κικέρον, ο Πλίνιος και άλλοι περιγράφουν μικροσκοπικά έργα τέχνης. Όλα τα κείμενα αυτά είναι συγκεντρωμένα στο βιβλίο «The Crystal Sun» του Robert Temple. Στο βιβλίο του Κικέρωνα περιγράφεται μια εκδοχή της Ιλιάδος του Ομήρου, γραμμένη σε μικρογραφία μέσα σε ένα καρυδότσουφλο. Και από εκεί προκύπτει η φράση «in a nutshell» σε ένα καρυδότσουφλο, η οποία πέρασε στην αγγλική γλώσσα από τον Άμλετ του Σέξπιρ, ο οποίος, εκτός του ότι είχε κατακλέψει τον Πλούταρχο, φαίνεται πως διάβαζε και Κικέρωνα. Η αρχαιότερη σωζόμενη επιστημονική προσέγγιση που ορίζει τους νόμους της οπτικής επιστήμης γράφτηκε από τον Ευκλήδη, τον θεμελιωτή της γεωμετρίας, στο έργο του με τίτλο «Κατοπτρικά». Στη συλλογή του Robert Temple υπάρχει ένας αρχαίος κρύσταλλος, τον οποίο αγόρασε από έναν συλλέκτη. Δεν είχε ιδέα ότι ήταν φακός, αλλά είχε έλθει στην κατοχή του επειδή είχε ένα σκάλισμα μιας φιγούρας ενός έρωτος που πετούσε. Η τεχνοτροπία αυτή χρονολογείται στους αρχαϊκούς χρόνους. Είναι γεγονός πως το σκάλισμα δεν εμποδίζει τις μεγενθυντικές ιδιότητες του φακού, ο οποίος είναι διάφανος. Κατά πάσα πιθανότητα προστέθηκε στο φακό σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο, αλλά προσφέρει έναν ικανοποιητικό τρόπο για τη χρονολόγηση του αντικειμένου. Ο Temple πήγε τον φακό στο τμήμα ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων στο Βρετανικό Μουσείο για να χρονολογήσουν το σκάλισμα στο φακό. Η απάντηση ήταν ότι το αντικείμενο ήταν πλαστό και ήταν φτιαγμένο από γυαλί. Μετά από πολλή παρότρινση, κατάφερε τον ειδικό να ομολογήσει πως αν το αντικείμενο ήταν κρύσταλλος, το σκάλισμα θα ήταν του 6ου ή 7ου αιώνα προκοινής χρονολόγησης. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθέτησε την άποψη του ειδικού και πήγε το αντικείμενο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για περιθαλασσιακή ανάλυση με ακτίνες Χ. Thank you.
απεδείχθη πως το αντικείμενο ήταν από ορυκτό κρύσταλλο, άρα αυθεντικό. Το ενδιαφέρον σχόλιο του ειδικού από το Βρετανικό Μουσείο, που επέμενε πως το αντικείμενο ήταν ψεύτικο, ήταν πως δεν τα έφτιαχναν αυτά τότε, άρα δεν μπορεί να είναι αληθινό. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία ενός θραύσματος από αρχαίο ελληνικό αγγείο του 5ου αιώνα, το οποίο δείχνει κάποιον να χρησιμοποιεί τηλεσκόπιο. Αυτό το θραύσμα βρέθηκε στην Ακρόπολη των Αθηνών εδώ και 30 χρόνια και βρισκόταν εκτεθειμένο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακροπόλεως, αλλά κανείς δεν το παρατηρούσε. Πολλοί αρχαίοι φακοί βρίσκονται εκτεθειμένοι σε μουσεία όλου του κόσμου, αλλά είναι λανθασμένα χαρακτηρισμένοι ως πιόνια για επιτραπέζια παιχνίδια, κουμπιά ή κοσμήματα κλπ. Και κανείς δεν τους αντιλαμβάνεται επίσης. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Το φαινόμενο ονομάζεται συνειδητή τύφλωση. Οι άνθρωποι αρνούνται να δουν αυτό που πιστεύουν πως δεν μπορεί να υπάρχει. Όλοι γνωρίζουν πως δεν υπήρχε οπτική τεχνολογία στην αρχαιότητα. Άρα όταν αναγνωρίσεις την τεχνολογία αυτή να σε κοιτάει στα μάτια, τυφλώνεσαι και η σύγκρουση που νιώθεις τελειώνει. Στην πραγματικότητα, η οπτική τεχνολογία κατά την αρχαιότητα πολλές φορές έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο φακός Layard στο Βρετανικό Μουσείο χρονολογείται στον 8ο αιώνα προκοινής χρονολόγησης και βρέθηκε στο δωμάτιο του θρόνου στο ανάκτορο του Ασσύριου βασιλέα Σαργκόν του Δευτέρου στο σημερινό Ιράκ. Ο συγκεκριμένος φακός έχει περάσει μια ενδελεχή ανάλυση από τον Τέμπο, ο οποίος κατέδειξε πως ο σήμερα ραγισμένος και ταλαιπωρημένος φακός ήταν αρχικά ένας τέλειος κυρτός φακός με επίπεδη επιφάνεια στη βάση του και είχε κατασκευαστεί με ειδικό τρόπο, ο οποίος είναι γνωστός στους ειδικούς της οπτικής τεχνολογίας ως toroidal, δηλαδή ταυρικού σχήματος, όπως το μάτι του Ταύρου. Αυτή η τεχνική έγινε γνωστή στα 1900. Η λιθοτριψία που χρησιμοποιείται παράγει φακούς για να διορθωθεί ο αστιγματισμός. Ο φακός Layard χρησιμοποιήθηκε ως μονοκιάλι. Ταιριάζει τέλεια με την κοιλότητα του ματιού. Είναι εκπληκτικό πως μια τέτοια τεχνολογία υπήρξε τον 8ο αιώνα προκοινής χρονολόγησης και ακόμα πιο εκπληκτικό το ότι κανένας ασσυριολόγος δεν έλαβε υπόψη του την έρευνα του Τέμπου εκτός από έναν που έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Φαίνεται ότι η κοινότητα των ασσυριολόγων βρίσκουν βολικό το να μην δουν την έρευνα αυτή. Άλλο ένα παράδειγμα οπτικής τεχνολογίας το οποίο πάει σε πολύ ψηλά επίπεδα βρέθηκε στη Σουηδία. Οι Ανατολικοί Βίκινγκ είχαν μια εκτενή βιομηχανία κρυστάλλινων φακών. Περισσότεροι από 100 φακοί επιβιώνουν στη Σουηδία και στις γύρω χώρες. Καμία περίπτωση ως τώρα δεν είναι γνωστή για την Νορβηγία. Φαίνεται πως οι Δυτικοί Βίκινγκ δεν είχαν γνώση της τεχνολογίας αυτής. Οι Σκανδιναβοί αρχαιολόγοι
ήταν ενθουσιασμένοι με τα ευρήματα της έρευνας του Temple και μετέφρασαν μέρος της εργασίας αυτής στα σουηδικά, τα οποία εκδόθηκαν σε πολύ γνωστό αρχαιολογικό περιοδικό εκεί. Δεν είχαν κανένα λόγο να είναι τυφλοί, επειδή λάτρευαν το γεγονός ότι η έρευνα έδειχνε ότι οι Βίκινγκ τους ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντες από όσο νόμιζαν ως τότε. Ο Temple ανακάλυψε πως οι Βίκινγκ είχαν μια οπτική βιομηχανία μικροσκοπίας. Έτριβαν και γυάλιζαν κρυστάλλους στο μέγεθος σταγόνας βροχής, οι οποίοι μπορούσαν να μεγενθύνουν 3 φορές. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα που κάποιος θα θαύμαζε ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί βρετανικοί φακοί επίσης. Ο Temple παρουσίασε 2 ομάδες φακών, οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε γεωλογικές συλλογές. Κάποιοι από τους φακούς αυτούς είναι φτιαγμένοι με ιδιαίτερη ευφυΐα και έχουν προεξέχοντες ακίδες στο πίσω μέρος, τις οποίες χαρακτήρισε ως σημεία στάσης, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τεχνίτες που δεν θα χρειάζονταν να τους κρατούν. Τα προεξέχοντα σημεία αυτά δεν εμποδίζουν σε τίποτα τις μεγενθυντικές ιδιότητες των φακών. Ένα παρόμοιο σχέδιο εκπληκτικής ευφυΐας φακών βρέθηκε στην Τρία, όπου ένας κρυστάλλινος φακός κατασκευάστηκε με διάτρηση. Η τρύπα στη μέση και πάλι δεν εμπόδιζε σε τίποτα τη μεγέθυνση και ο τεχνίτης μπορούσε να εισάγει κάποιο εργαλείο σκαλίσματος μέσα από την τρύπα αυτή. Αρχαία τηλεσκόπια λοιπόν δεν ήταν απίθανη εφεύρεση εφόσον είχαν τους φακούς. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τους κρατήσεις τον ένα στο κάθε χέρι και να κοιτάξεις μέσα από τους φακούς την ίδια στιγμή. Έτσι έχεις ένα υποτυπώδες τηλεσκόπιο. Αν και έτσι παρουσιάζεται το είδωλο αντεστραμμένο, χρειάζεται ένας τρίτος φακός για να το φέρεις στη σωστή του θέαση.